οποίος πέραν από καλός φίλος και συνάδελφος είναι και ένας εξαιρετικός ψαροντουφεκάς. Ο Παναγιώτης βούτυξε χθες, όπως μας είπε, και έπιασε κάτι ψάρια. Τόσο! Χριστό, το μενού αύριο έχει συναγρίδα, ε! Κανόνισε, για πάρτι μας ψαρεύω. Και θα συνδυάσουμε λοιπόν σήμερα την καλή παρέα με το καλό φαγητό, ψαροφαγία. Μετά το Πάσχα είναι ό,τι πρέπει, και όλες έχουμε φάει μισό κιλό. Τι μισό κιλό, με συγχωρείτε. Μισό αρνί ο καθένας έχουμε φάει. Οπότε είναι μια θαυμάσια ευκαιρία. Δεν τα λέω καλά. Όχι. Έχεις ύφος περίεργο. Έχω ύφος, ναι. Αλλά... πρέπει να μιλάς φυσικά. Φυσικά μιλάω. Απλά κάνεις μια αφήγηση τώρα. Λοιπόν, πού να στα λέω. Έχουμε έρθει στο Βραχάτι. Αυτό είναι λίγο καλύτερο. Πού είναι, κάποιος λείπει, πού τον έχετε κρύψει. Εδώ. Τέλεια. Χρήστο, πες μας τώρα ότι δεν έχεις ξανά έρθει στο Λουτράκι. Παλιά, για γάμο στο hotel καζίνο Λουτράκι. Και εδώ, σε φάσεις πιο εφηβείας, με γκωμένο φίλους και τα λοιπά. Παραγγέλνουμε με φαγητό. Πατάτες τηγανιτές. Τρεις πατάτες. Όχι, δεν είπα τέσσερις, τρεις είπα. Είναι μεγάλα, είναι μεγάλα, είναι μεγάλα. Θα παίρνουμε και μετά θα ξαναπαίρνουμε. Εντάξει, αυτά βέβαια εμένα με τρομάζουν. Είναι μεγάλος στην ποσότητα. Πες να είναι και πιο ωραίες πατάτες τηγανιτές ever. Κάτσε ρε αγάπη. Θέλει λίγο ακόμα. Είναι τούμπα. Τον έπιασα χοντρό. Συγγνώμη, αυτό είναι ποικιλία για δύο άτομα. Ναι. Εγώ γι' αυτό σα είπα. Ευχαριστούμε, Χριστό. Όχι. Κωνσταντίνα, πήγε σε δουλειά. Πάμε στο μεράκι. Λοιπόν. Χριστό, με το ένα χέρι πρέπει να τσακίσει. Ναι. Τώρα να τραβάς να δούμε πώς το κάνεις. Στην γεια σας, καλώς ορίσατε. Στην γεια μας. Καλά περάστε. Καλή σεζόνα. Μαζί τα φάγαμε, Παναγιώτη.